6 του μήνα. Του Γενάρη του 2018. Στις παρυφές του Ολύμπου. Έχουμε έρθει το φίλο μας τον Κώστα να μας κάνει μια πριβέ πεταξιά. Δεν είναι εκεί που είναι τα πρόβατα. Απλά νομίζω ότι είναι ένα πλάνο εντυπωσιακό. Για να καταλάβετε και πού είμαστε. Και εδώ λοιπόν βλέπουμε τις εγκαταστάσεις του φίλου μας του Κώστα, γνωστός περιστεράς και αυτός, του Θεαματικόπουλου, θα δείτε μετά γιατί το λέω, και όλα έτοιμα να ξεκινήσει την πεταξιά. Πάμε γιατί! Πάμε Κώστα, φύγαμε! Τραβηχτήκαμε λίγο πιο πίσω. Να δούμε τι καλό θα έχει φέτος. Είμαστε μαθημένοι σε σούπερ πουλιά εδώ. Νομίζω ότι δεν πέσαμε έξω. Και νομίζω ότι συμφωνείτε και εσείς που βλέπετε αυτή την εικόνα. Φοβερές πλάτες. Και αυτές εδώ οι πεταξίες. Αυτό το περιστέρι έχει φύγει πολύ τώρα. Το φέραμε πολύ κοντά για να το βλέπουμε. Είναι μέσα εκεί. Πάμε και λίγο πιο πάνω. Άθμη και σπουδερά εδώ. Πώς τη γαλανάδα, τι έχει να γίνει. Και σουλούπια και τσαπάρια βλέπω. Ναι. Είναι αυτό που σας έλεγα πριν. Ότι θα δείτε καλά πράγματα εδώ. Και κάτω. Κάτσε να μην φύγει το πλάνο. Ναι, προς τον Όλυμπο πάνε. Και τα σαφιά του είναι ωραία. Μπράβο ρε Κοτσονέ. Κάτσε να αφήσουμε να πάμε εδώ σε ένα σουλούπι. Τελείωσα από πάνω μας. Ακίνητο είναι και αυτό και ανεβαίνει συνέχεια. Ναι, το φέραμε πολύ κοντά. Άστο να πάει στη θέση του. Εκεί πήγαμε. Στο χρόνο αθώνα. Και άλλα βλέπω και φεύγουν ακόμα. Κάτσε εδώ ένα τσαπάρι. Να το πιάσαμε. Ναι, είναι αυτό που λέμε της ημέρας. Της γαλανάδας. Ό,τι ασπρίζει φαίνεται. Πολύ καλός. Και η κίνησή του και μέχρι στιγμής πλέκουν τα πουλιά, πετάνε δεξιά-αριστερά. Αυτό έχουν αυτό το μοτίβο. Και ψηλά πιάνουν αυτό το τρεμουλιαστό, το ακίνητο, το όρθιο. Αυτός είναι ο φίλος μας ο Κώστας και αυτά είναι τα μοντελάκια του 2018 πια. Το ένα μας πάει στο άλλο, πάσα. Και βλέπουμε αυτά τα φτερά. Και όλα αυτά γίνονται σε αυτό το ύψος. Εδώ ακριβώς που βλέπετε αυτή τη στιγμή. Αυτή τη στιγμή στα μισά και λίγο πιο πάνω τα πουλιά. Για πάμε, να τα. Τα έχουμε, ναι. Πανεύκολη στόχη. Ναι, είναι ακίνητα και μας περιμένουν εκεί ψηλά, πια. Μπράβο ρε Κοτσονέ. Νομίζω ότι δικαιώθηκε και φέτος ο Κώστας. Δικαίωσε και εμένα, σε αυτά που έλεγα πριν. Τελείως σταματημένα είναι. Και τα έχω και μέχρι τη μέση ζούμε έχω αυτή τη στιγμή. Που σημαίνει ότι έχουν φτάσει σε αυτό εκεί το επίπεδο, εκεί πάνω. Το αφήνουμε και πάμε σε ένα άλλο ασπροδερό που βλέπω λίγο πιο κάτω. Μα το χάσαμε. Ναι, είναι δύσκολο τώρα γιατί έχουν πάρει πολύ μποϊ. Όχι, αυτό είναι τσινί, είναι αυτό, παιδιά. Να το και το τσινί, ναι. Έχουν αυτό το τρεμουλιαστό που λέω εγώ. Και σε τόσο μεγάλα έψη, τα πουλιά στέκονται ακίνητα και πετάνε εκεί πάνω ακίνητα. Ωπ, τι πέρασε. Κάτι πέρασε, ένα πράγμα. Κάτσε να αφήσουμε αυτά εδώ τώρα και να πάμε λίγο πιο αριστερά. Εδώ βλέπω μια άλλη τούφα πολύ ψηλά, πάρα πολύ ψηλά πια. Ναι, εδώ είναι τζινιά. Τζινόχρωμα, μέσα στη γαλανάδα.
καρφωμένα και πετάνε έτσι και πάνω. Είναι καλός, πολύ καλός, παιδιά, όντως. Βλέπετε και εσείς, σε μια μεγάλη οθόνη θα φαίνεται αυτό το τζινί. Και πιο πάνω και ένα ζουμάρο λίγο, όπα. Ένα παρδαρονέλι, ένα καραμπέρτσο. Α, σου λείπει μαυρούρι πριν αυτό. Όπο, όπο, όρθιο, τελείως. Α, αυτό είναι. Πεταλουδέ. Τελείως πεταλουδέ στο αφιενικό και είναι εκεί πάνω. Ναι κύριε, εκεί πάνω που βλέπετε είναι. Και κάπου εδώ, με αυτά εδώ, θα τελειώσει και η τραβηξιά μας, γιατί είναι πραγματικά τα πουλιά, βλέπετε. Μπορώ, τολμώ να πω στο υπερπέραν. Αυτή τη στιγμή πια, ναι. Και στον χρόνο αυτό, να βλέπουμε έτσι τις τελευταίες τραβηξίες, στο σβήσιμο πια, τα πουλιά του φίλου μας του Κώστα. Αφήνουμε και το zoom να δείτε γιατί... Κάτσε, έπιασα και ένα ασπρουδερό. Να έχω πιάσει δύο ασπρουδερά. Όχι, να τα κρατήσω λίγο, παιδιά. Αξίζει τον κόπο, ε. Έτσι πετάνε στο σβήσιμο. Τα καραμπέρια του φίλου μας του Κώστα. Αυτή εδώ είναι η πεταξιά τους στα καρφιά, πραγματικά, στα καρφιά των καρφιών. Αυτό είναι, Παναγιώτη, το πριβέρι για μερικούς που λένε ότι τα κρουκιώτικα δεν καρφώνουν. Όπα, ακούστηκε αυτό, φίλε, πρόσεξε, ακούστηκε. Για μερικούς. Και όταν λέει δεν καρφώνουν, κοιτάξτε να δείτε γιατί το είπε. Για μερικούς. Γιατί όντως είναι εκεί. Είχε δίκιο ο Σίμος, ναι. Αυτό το που λες το πιστεύω και το απαυξάνω. Αυτή τη στιγμή το είδε και ο κόσμος. Βγάλε ρε! Όποτε γουστάζεις εσύ θα βγάλεις. Μην ακούς κανέναν. Όποτε κάνεις σκέφη. Τα πουλιά έχουν καρφώσει και είπε θα τα αφήσει και λίγο ακόμα. Δικαίωμά του. Πάμε λοιπόν για την επιστροφή. Για να δούμε τώρα, κάνε το κάλεσμα. Τα έχουμε χαμένα βέβαια, δεν υπάρχουν πουθενά περιστεριά. Κάτι βλέπω πάνω. Να. Φίλε, τι έγινε. Μπράβο, Σίμω. Φοβερός. Ακούτε και τον λιγοστό κόσμο, έμεινε καταενθουσιασμένος. Ε, συμφωνείτε. Ναι. Πολύ ωραία πεταξιά. Ακούτε και τις δηλώσεις. Πάμε λοιπόν να τα δούμε και από κοντά. Άξιζε τον κόπο νομίζω. Τι έγινε. Στο Ριβώδη. Λείπει ακόμα ένα. Πω από γεγονός. Σε χρόνο τέτε που λέμε, δηλαδή κάποια δευτερόλεπτα λείπει ένα. Πάμε να τα δούμε λίγο, μας αξίζει τον κόπο. Α, έρχεται και αυτό λέει. Να το, αυτό εδώ ήταν. Πάμε να τα δούμε και μέσα. Πάμε να τα δούμε και λίγο μέσα τα πουλιά. Αυτά εδώ ήτανε. Και τολμούν να πω ότι ήρθανε σε κάποια δευτερόλεπτα. Δηλαδή ήρθανε όλα σε 10 με 15 δευτερόλεπτα και το τελευταίο ήρθε σε 17. Ναι, είναι μια ομορφιά, πραγματικά. Βλέπετε και μόνοι σας και θαυμάζετε. Αυτά εδώ βγάλανε εκείνη και την πεταξιά που είδατε πριν. Μια ολοκληρωμένη πεταξιά. Με φοβερή επιστροφή. Μπράβο, ρε Σίμω, μπράβο. Ποιο να πρωτοτραβήξω. Είναι το ένα καλύτερο από το άλλο. Και αυτά τα είναι τα σουλουπάκια που βλέπατε. Οι μπάλες. Και άμα ανοίξουμε λίγο το πλάνο μας, θα δούμε εδώ αριστερά και το μαυροούρι. Αυτό ήταν ο μαυροούρις. Ωραία φίλε. Να και ο καραμπέρις. Ο καραμπέρις που ήταν στα Άγια των Αγίων Πάντων. Αυτός πριν μερικά δευτερόλεπτα το τράβαγα στα καρφιά, παιδιά. Και τώρα κοιτάξτε που έχει έρθει κάτω, τι σκαρή είναι. Μπράβο, ρε καραμπέρι. Αξίζει το στάρι που τρως. Και μια γενική εικόνα το κοπαδάκι όλο, του φίλου μας του Κώστα. Λοιπόν, Κώστα, μας δικαίωσε ρε φίλε, ειλικρινά. Εγώ είπα κάποια λόγια, έκανα ένα πρόλογο στον κόσμο να ακούσουν, επειδή σε ξέρω χρόνια, έτσι. Και ήξερα περίπου τι θα δω.
Λοιπόν, πραγματικά με εντυπωσίασες ακόμα μια φορά όπως κάθε χρόνο. Ειλικρινά σου μιλάω. Νομίζω και ο κόσμος αυτό το λίγο που θα δει, εν πάση περιπτώσει, από την κάμερα και εκεί στην τηλεόραση που το βλέπει τώρα ή στο κινητό ή στο λάπτοπ. Όπου να το δει ο κόσμος. Εν πάση περιπτώσει, θα βγάλει κάποια συμπεράσματα. Ένα πραγματικά μου άρεσε όπως μου αρέσει, όπως είπα και πριν, κάθε χρόνο. Από μένα ακόμα μια φορά συγχαρητήρια για το 2018. Μια λέξη θα σου πω, έσχισες. Μπράβο, Κώστα. Λοιπόν, φίλε μου Παναγιώτη, καταρχήν καλώς ήρθες πάλι στο χωριό μας, στη Βροντίου, εδώ στο Σύλλογο. Χρόνια πολλά με υγεία σε όλο τον κόσμο. Φέτος δεν κάναμε γιορτή, γιατί είχαμε το Σαΐνι. Προσωπικά εγώ εδώ πέρα το Σαΐνι με έχει πάρει 17-18 περιστέρια. Μιλάμε για 1,5 μήνα τώρα και από τα πουλιά με έχει πάρει 10 πουλιά. Εντάξει, τώρα ο καθένας μπορεί να κάνει προσπάθεια και όποιος προσπαθεί περισσότερο ανταμείβεται. Έτσι ακριβώς. Έτσι είναι. Το είπα και πριν. Αυτά τα περιστέρια λέω αξίζει που τρώνε το στάρι. Πραγματικά αξίζει. Και να ευχηθούμε στους επόμενους συλλόγους που έχουν τις γιορτές καλή επιτυχία στα παιδιά και υγεία και τίποτα άλλο. Γεια σου φίλε. Γεια σου φίλε Παναγιώτη.